στο παιχνίδι αυτό ο Ρικ Πιτίνο με τον Καλάθι, τον Παπά, τον Θανάση Αντετοκούμπο, τον Ντεσόν Τόμας και τον James Gist στην κορυφή ομάδας του Άρη Λικογιάννη. Ο Κεραία, ο Γιάνκοβιτς, ο Χόκκινς, ο Φιτζπάτρικ και ο Νιγηριανός ψηλός που τα πηγαίνει. Ανάλογη κατάσταση. Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες σε ό,τι έχει να κάνει με τις εντός έδρας υποχρεώσεις. Αυτός ο αστερίσκος βέβαια αφορά στον Παναθηναϊκό που έχει και Ευρωπαϊκό. Κανείς και χειροκρότημα τώρα και προς την πλευρά του Πάγκου για την αμυντική λειτουργία. Κώστα. Αλλά και που μένουν ελεύθεροι παίκτες όπως το πλήρωσαν με τον Ολυμπιακό, το πλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό. Ένας έκανε προσπάθεια και τέσσερις παρακολουθούσαν. Αυτό ήταν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός εδώ θα καταφέρει να βρει τον τουλάχιστον. Η προσωπική του σχέση παραμένει. Σφυριλατήθηκε από την συνύπαρξή του και όλα αυτά. Ενώ το 2013 του Λουί Βιλ απέναντι σε εκείνο το πολύ καλό Μίσιγκαν, όταν ο Πιτίνο coach είχε καταφέρει με παίκτες οι οποίοι δεν έκαναν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για να πάρετε μια ιδέα λίγο πώς είναι η κατάσταση. Και το παρομοίασε και ο ίδιος. Το παιχνίδι που έπαιζε αυτός. Και έτσι δεν μπορούσε να. Μεγάλο τρίποντο από τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, του Αφρικανού προς τον Λιθουανό και το follow κάρφωμα από τον Τίνο Μίτογλου για το 21. Να κάνει στο Φιτζπάτρικ και τελικά ο Παναθηναϊκός θα χάσει την κατοχή. Εξαιρετικό τελείωμα στον Εθνιδιά. Το μας του τεχνικού του Παναθηναϊκού είναι το πρέζουρ και το rebound, δηλαδή πίεση και rebound. Εδώ το τρίποντο από τον Παπαπέτρου που σαφώς τον τόσες πολλές βολές είναι, έχει 4-8. Χώρισε με το δεύτερο του φάουλ, έδειχνε να έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση του. Υποθέτω ότι θα Φιτζπάτρικ, ο Τόμας προσπαθεί να μαρκάρει, step back, άριστη εκτέλεση. Γιάνκοβιτς, ποστάρει το Λοτζέσκι, πάσα στον Νακ, Μπελέ σε φοβερό τελείωμα για τον. Μάλλον μόλις τελειώσει η φάση θα πάμε στον Μπάρτσε Λεπίδη για να μας πει τις δραστηριότητες οι οποίες. Η πινακίδα που συνδέει τον μπάγκο του Παναθηναϊκού με τη γραμματεία έτσι ώστε να κουμπάει τον δεξί του γόνατο. Κωστήλ. Κυρίως το σχονάκι το έχουν οι περισσότεροι Αμερικάνοι προπονητές. Πολύ όμορφη φάση. Παπαπέτρου σε σου τριών πόντων. Είναι το δεύτερο εύστοχο για τον Παναθηναϊκό και μόλις το τρίτο. Τρίξ τον Τάλτον. Ο Γιάνκοβιτς θέλει να απαντήσει το τρίποντο του Παπαπέτρου νωρίτερα και το πράττει με επιτυχία. Τον παιχτό του Παναθηναϊκού δεν είναι ομαδική, είναι ατομική περισσότερο. Χωρίς αυτό να είναι. Θα μαζέψει την μπάλα ο Χόκκινς, θα τρέξει στον ευνηδιασμό απέναντι στον Παπά που βάζει το κορμί του αλλά δεν. Πάντων είναι το δεύτερο του αγώνα για το χολαργό. Τάλτον ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά θα είναι να ρίξουν διαφορά στους 11. Ο Καλάθης απαντά αμέσως. Του σκορ θα γίνει. Πραγματική αιτία να αφορούσε σε αυτό το οποίο μας μετέφερε πάρει. Κάρφωμα από τον Νίκο. Να ξεφύγει αν και για τους αθλητές στο μπάσκετ δεν πολύ ισχύει πια αυτό καθώς. Παπαγιάννης στο low post θα προσπαθήσει να τα βάλει εκεί με τον Θωμά Κότα και θα είναι από τους παίκτες που έλεγε ότι δεν έχω πρόβλημα με τις φωνές του Άρη Λικογιάννη. Αυτό που έδειχνε ότι θα κάνει τελικά μια καλή καριέρα. Είχε κάτι. Δεν διστάζει να χειροκροτεί τις καλές αμυντικές προσπάθειες και να προτρέπει και τους υπόλοιπους που είναι στον μπάσκετ. Παπαγιάννης βέβαια επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι. Τρίποντο από τον. Την τελευταία έκφραση αυτού του παιχνιδιού. Μετά το Βασιλιέν, το Μόσιο. Που δεν σουτάρει καθόλου καλά πίσω από τα 6.75. Παπαπέτρου για 2 μετά την ασίστ του Λάσου. Και κάπως ο Παναθηναϊκός θα νικήσει εδώ.